Οι εθνικέ κυβερνήσει άσκησαν έντονε πιέσει για να πουλήσουν όπλα μέσω δημόσιων επιχειρήσεων ή μέσω εταιριών που απασχολούσαν πολλού εργαζόμενου και πλήρωναν μεγάλου φόρου. Στα μέσα τη δεκαετία του 1970, πάνω από το 50% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων αφορούσε πωλήσει προ τη Μέση Ανατολή. Μόνο στο Ιράν οι αμυντικές δαπάνες σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν μέσα σε έξι χρόνια μέχρι το 1978, με αμερικανικές εταιρείες να δέχονται παραγγελίες που έφταναν τα 20 δις δολάρια την ίδια περίοδο. Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες εκείνης της περίοδου υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 54 δις δολάρια, αγγίζοντας τελικά το 16% του ΑΕΠ. Ο Σάχης αγόραζε όπλα χωρί δεύτερη σκέψη. Ήταν παθιασμένο με τα αεροπλάνα, του πυράβλου και το πυροβολικό. Και κάποια στιγμή ρώτησε τον Βρετανό πρέσβη στο Ιράν. Τι υποδύναμη έχουν οι ερπίστριες του άρματος Τσιφτέιν, ο διπλωμάτης δυσκολεύτηκε να απαντήσει. Τι ήθελε να αγοράσει άρμα για αυτοκίνητο, λογικά κάτι τέτοιο. Κομμάτι από την πίτα διεκδικούσαν οι πάντες, από τη Σοβιετική Ένωση μέχρι τη Γαλλία και από την Ανατολική Γερμανία μέχρι τη Βρετανία. Με τον Σάχη να διαθέτει φαινομενικά απεριόριστους πόρους, το ερώτημα ήταν ποιον πύραυλο εδάφους αέρος θα αγόραζε, ποια διαρματικά θα του πουλούσαν, ποια μαχητικά αεροπλάνα θα διάλεγε και ποιος μεσάζοντας θα ήταν αρκετά αξιόπιστος για την ολοκλήρωση των συμφωνιών σε έναν κόσμο που έμοιαζε δύσκολο να ελιχθεί με επιτυχία κάποιος παρήσακτος. <laughs> το ίδιο και τώρα, ε. Αγοράστε όπλα. Στο Ιράκ οι δαπάνες για στρατιωτικό εξοπλισμό έφτασαν σχεδόν το 40% του εθνικού προϋπολογισμού. Καθώς εξαπλασιάστηκαν μεταξύ 1975 και 1980. Ελάχιστοι ανησυχούσαν για την κατάσταση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε έναν εξοπλιστικό ανταγωνισμό μεταξύ Ιράν και Ιράκ ή για το γεγονός ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ενίσχυε επικίνδυνα το προφίλ των ενόπλων δυνάμεων και στις δύο χώρες. Ποιο ανησυχεί δηλαδή ακριβώς, αυτοί που τα πουλούσαν. Αντιθέτως, όσο υπήρχε ζήτηση και χρήματα, δεν τέθηκε κανένα εμπόδιο στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, οι οποίες αποκτούσαν όπλα σοριδών. Όσα περισσότερα άρματα Τσιφτέιν παράγγελνε το Ιράν, Μιράζ το Ισραήλ, μαχητικά ΜΙΚ-21 και ΜΙΚ-23 η Συρία, σοβιετικά άρματα ΤΑΦ-72 το Ιράκ και αμερικανικά αεροσκάφη F-5 η Σαουδική Αραβία, τόσο το καλύτερο για τις οικονομίες της Βρετανίας της Γαλλίας, της ΕΣΔΑ και των ΙΠΑ. <laughs> Πλάκα έχουμε ακόμα. Πάρτε όπλα, πάρτε αεροπλάνα. Έλα για τη μανούλα μου, λέει ο... Έμπορος όπλων. <laughs> <laughs> και ο κατασκευαστής.